εκ μέρους του ΣΕΤΕΠΕ, του Σωματείου Εργαζομένου στον Τουρισμό και τον Επισκεπτισμό στη Θεσσαλονίκη, εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας και τη συμπαράστασή μας στο δίκαιο αγώνα σας. Το τελευταίο διάστημα φανερώνεται όχι μόνο εδώ στο Βαρβαρέσο, αλλά και στη Λάρκο, και στο λιμάνι του Πειραιά, και στα πετρέλαια Καβάλας, φανερώνεται ότι αυτό που οι αστεί και το πολιτικό του προσωπικό βαφτίζουν η ανάπτυξη, πατάει πάνω στην εκμετάλλευση των εργαζομένων, πατάει πάνω στις πλάτες των εργατών, σακατεύει οποιαδήποτε εργασιακά δικαιώματα έχουν μείνει και ακριβώς πάνω σε αυτή την εκμετάλλευση δείχνετε και εσείς με την πράξη σας, με τον αγώνα σας, ότι αυτό το πράγμα μπορεί να πάρθει πίσω. Ήταν πρόσφατοι αγώνες που κάναμε, για παράδειγμα, στον κλάδο μας με τους εργαζόμενους της E-Food, και θα συνεχιστούν αυτοί οι αγώνες, γιατί η εταιρεία πάλι δεν μας τα λέει καλά τώρα τελευταία. Ήταν πρόσφατοι αγώνες που είχαμε κάνει στον κλάδο μας με τους εργαζόμενους της σύντηση στη φοιτητική λέσχη, και αυτοί οι αγώνες είχαν φέρει αποτελέσματα, είχαν φέρει νίκες για τους εργάτες και είχαν γίνει πηξίδα και για την υπόλοιπη εργατική τάξη. Έτσι ακριβώς και τώρα οι εργαζόμενοι στο Βαρβαρέσο, με την αλληλεγγύη και με τη συμπαράσταση από τα ταξικά σωματεία, ξεχωρίζοντας εχθρούς από φίλους, θα προχωρήσουν, θα έχουν την αμέριστη συμπαράσταση και του ΣΕΤΕΠΕ και των υπόλοιπων ταξικών σωματείων της Θεσσαλονίκης και της περιοχής, και είμαστε σίγουροι ότι με στοχοπροσύλωση, με την απαραίτητη δύναμη που μας δίνει ο αγώνας, μπορούμε να τα καταφέρουμε, μπορούμε να δείξουμε τα δόντια μας στην κυβέρνηση και στην εργοδοσία και θα βγούμε στο τέλος νικητές. Συναδέλφους και συνάδελφοι, οι συνταξιούχοι, τα σωματεία των συνταξιούχων ΙΚΑ και ΟΑΕΛ, είμαστε και σήμερα δίπλα σας. Και θα είμαστε πάντα δίπλα σας σε όποια μορφή αγώνα επιλέξετε, σε όποια αγωνιστική δράση αποφασίσετε. Είμαστε εδώ γιατί την αγωνία σας για την απληρωσιά, για το φόβο της ανεργίας, για την επιβίωση, την νιώσαμε καλά στο πετσί μας όταν οι βιομήχανοι από τη Βέτρας, τα κλωστήρια Γάμα, τα κλωστήρια Β, το Γάμα εργοστάσιο των κλωστηρίων, τη Μακεδονική, την Κόμπρα, την Τρικολάν, ατελείωτος ο κατάλογος, μας πετούσαν στον δρόμο της ανεργίας, απλήρωτος χωρίς αυτοσημείωση. Χιλιάδες προσφαντουργούς, και αφού μας ξεσούμπησαν, έτσι ομά και κοινικά μας ανακοίνονταν ότι εμείς μεταφέρουμε τα εργοστάσια στα Βαλκάνια και στη Θράκη. Γιατί τα μεροκάματα είναι μικρότερα, μας έλεγαν εκεί. Παίρνουμε και επιδοτήσεις. Έτσι ήταν και τότε, έτσι είναι και σήμερα. Θέλουν τζάμπα εργάτες και μάλιστα και απλήρωτους. Συναδέλφες και συνάδελφοι, τα δύο σωματεία συνταξιούχων ΙΚΑ και ΟΕ θα συνεχίζουμε να στηρίζουμε τον αγώνα σας μέχρι την τελική δικαίωση. Καλησπέρα. Εκ μέρους του μπλόκου των αγροτών της διασταύρωσης της Νάουσας, σας απευθύνω θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό. Γνωρίζουμε και εμείς οι αγρότες τι θα πει να είσαι απλήρωτος, τι θα πει να έχεις την αγωνία για το αύριο, για το πώς θα επιβιώσει η οικογένειά σου. Έχουμε τους ίδιους αντίπαλους. Εμείς παράγουμε τον πλούτο και αυτή μια χούφτα πλουτοκράτες τον καρπώνονται. Αυτοί σου στη χρυδή και εμείς στην πείνα. Συμπαραστεκόμαστε τον αγώνα σας, στεκόμαστε αλληλέγγυοι, συνεχίζουμε μαζί, θα τα καταφέρουμε.